Μετά από 7 πέτρινα χρόνια ναυτικού αποκλεισμού, ξαφνικά το απόγευμα της 5ης 12-12 του 19, το πλοίο Olympus κατέφτασε στο λιμάνι του Ρεθύμνου. Μπορεί να μην υπήρξε επίσημη ενημέρωση από την εταιρεία, όμως πλήθος κόσμου υποδέχθηκε το πλοίο στο επιβατικό λιμάνι του Ρεθύμνου με την ελπίδα ότι ήρθε για να μείνει. Η υπηρεσιακή ταχύτητα είναι 19 κόμβι και ευελπιστούμε να είμαστε στην ώρα μας και συνεπείς στις υποχρεώσεις μας. Έχουμε τη δυνατότητα να μεταφέρουμε 60 ταλίκες και αν μιλήσουμε μόνο για γιοταχή μπορούμε να μεταφέρουμε μέχρι 350 γιοταχή. Ήρθατε για να μείνετε? Το σίγουρο είναι ότι η πρόθεσή μας είναι να μείνουμε, ναι. Το πλοίο μπορεί να φιλοξενεί 700 επιβάτες τους χειμερινούς μήνες και 1.000 τους καλοκαιρινούς. Η υπηρεσιακή του ταχύτητα είναι στους 19 κόμβους. Στο Ρέθυμνο έδεσε για λίγη ώρα χωρίς επιβάτες και ξεκίνησε για το παρθενικό του ταξίδι προς Πειραιά με ενδιάμεσους σταθμούς στη Σαντορίνη και τη Μήλο. Είναι καλό για τον τόπο μας, το γνωρίζουμε όλοι, είναι ένα αναπτυξιακό εργαλείο και προπάντων χρειάζεται τη στήριξή του. Και θα βοηθήσει πάρα πολύ το Ρέθυμνο. Τελικά μας έχουν ξεχάσει όλοι δυστυχώς, ούτε λιμάνι, ούτε αεροδρόμιο, τίποτα. Άρα πώς να περιμένουμε ανάπτυξη τουρισμό? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είμαστε μια πόλη ανεπτυγμένη, έχουμε μεγάλες μονάδες τουριστικές. Αν μη τι άλλο, έπρεπε να έχουμε και ένα μέσο, ένα χώρο επικοινωνίας με την άλλη Ελλάδα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αρκετές νταλίκες μεταφέρθηκαν με το πλοίο Olympus από το Ρέθυμνο προς τα νησιά και τον Πειραιά, παρότι ήταν μια μη αναμενόμενη έναρξη των δρομολογίων μετά την αποτυχημένη προσπάθεια του περασμένου καλοκαιριού, οπότε και το πλοίο ξεκίνησε από τον Πειραιά, πέρασε από την Μήλο και προσέκρουσε σε ξέρα στη Σαντορίνη. Καλά μας τελειώσει και τίποτα άλλο, έχει συνέχεια όνομα μας εξυπηρέτηση και το καλύτερο. Πολύ ωραίο, πρέπει να το υποστηρίξουν οι Ρεθυμνιώτες. Καλό τάξιδο να είναι. Το πλοίο επισκευάστηκε στη Σύρο και πριν λίγες μέρες κατέπλευσε στα παλούκια περάματος στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. Οι Ρεθυμνιώτες ευελπιστούν να στηριχθεί αρκετά το πλοίο ώστε να έρθει ο ναυτικός αποκλεισμός της περιοχής. Πάρα πολύ ωραίο. Νομίζω ότι πρέπει να πάει καλά γιατί πρέπει να το στηρίξει το Ρέθυμνο. Αξίζει τον κόπο.